Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αν το ελληνικό χρέος δεν καταστεί βιώσιμο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Οι όποιες διαφορές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να γεφυρωθούν, δήλωσε η επικεφαλής του Ταμείου, Christine Lagarde. Να δούμε αυτές τις δηλώσεις λίγο πιο αναλυτικά με τη βοήθεια του Δημήτρη Πεφάνη. Δημήτρη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πραγματικά είναι κάποιες δηλώσεις, οποίες ενώ είναι πολύ γνωστές, έτσι έχει ξανακάνει η κυρία Lagarde, έχουν μια ιδιαίτερη σημασία εν ώψη και της ειρηνής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 21-22-23 Απριλίου, όταν και αναμένεται να αποφασίσει το Ταμείο αν τελικά θα συμμετάσχει όχι στο ελληνικό πρόγραμμα. Δύο είναι τα βασικά αγκάθια, όπως συνήθως. Το ένα έχει να κάνει με τα πλεονάσματα, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ζητά σαφώς χαμηλότερα πλεονάσματα σε σχέση με την Γερμανία. Και το δεύτερο είναι, όπως πολύ σωστά είπε, το κομμάτι της βιωσιμότητας, συνυφασμένο με τα πλεονάσματα, αλλά και ουσιαστικά με σχετικό με τα όποια μέτρα που θα γίνουν για την απομείωση, διευκόλυνση, εξομάλυνση του ελληνικού χρέους. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχει μια κόντρα, θέλω να το πω, μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Γερμανία, η οποία όμως εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μέχρι και τις 23 Απριλίου. Καθώς θέλουμε να πιστεύουμε ότι εφόσον υπάρχει αυτή η διευθέτηση ένθεν και ένθεν, 24 του μηνός θα έρθουν ξανά τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, προκειμένου να έχουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το πρώτο σύμφωνο της οποίας υπογράφηκε στην Μάλτα. Ουσιαστικά η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι απαιτείται λίγος χρόνος, θεωρητικά απαιτείται λίγος χρόνος μέχρι να ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειες της τεχνικής αυτής συμφωνίας, με την ελληνική πλευρά να πρέπει να νομοθετήσει εκ νέου κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του Μαΐου. Το όποιο πακέτο μέτρων συμφωνηθεί, λίγο πολύ τα ξέρουμε, είναι μέτρα της τάξης του 2% του ΕΠΟ. Οπότε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα νομοθέτησης των μέτρων αρχές του Μαΐου, να έχουμε εικόνα για το τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκτίμηση και επιδίωξη είναι να συμμετάσχει και επιδίωξη και της ελληνικής πλευράς, καθώς είναι σύμμαχος της Ελλάδας στο κομμάτι των μειωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων. Και έχω τούτον θέλω να πάμε σε μια ολοκλήρωση της αξιολόγησης, είτε στις 22 Μαΐου καθιερωμένο στο προγραμματισμένο Eurogroup, είτε νωρίτερα, προκειμένου εν συνεχεία να μπορέσουμε να βάλουμε στο τραπέζι τα όποια μέτρα για το χρέος, ανεξάρτητα αυτά αν θα ολοκληρωθούν, θα εφαρμοστούν μάλλον μέσα στο τρέχον πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 18 ή στη συνέχεια, και βέβαια να μπει στις ράγες στη διαδικασία ένταξης Ελλάδας στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.